Αξιωματικοί, ανθιπασπιστέ, υπαξιωματικοί, στρατιώτε, ναύτε, μηνύτε, εθνοφύλακε και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Εορτή των εισοδείων τη Παναγία μα σήμερα. Και η πατρίδα τιμά με συγκίνηση τα πανάξια τέκνα τη, τιμά του ήρωέ τη, του παλιού, του νεότερου και του σύγχρονου. Αυτού που την υπερασπίζονται και την προστατεύουν διαχρονικά στο διάβα των αιώνων. Του μελετά και του σκέφτεται όλου έναν έναν. Ξαναζεί τι ηρωικέ του στιγμέ και καμαρώνει. Καμαρώνει για τους Λεωνίδες, τους Παλαιολόγους, τους Κολοκοτρώνιδες, τους Σίτσιους και τους Κατούντες της. Καμαρώνει για τα διαλεκτά παλικάρια της που αμύρθηκαν των θέσεών τους μέχρι σε σχάτων, που γέμισαν την ελληνική ιστορία με μεγαλειώδη όχι και αγέροχα μολόν λαβέ, που διαφύλαξαν τα ιερά και τα όσια του έθνους. Τιμά αυτούς που ενώπιον του καλέσματος της ιστορίας έπραξαν το χρέος τους έτσι ακριβώς όπως ορκίστηκαν ενώπιον της σημαίας του Ιερού Ευαγγελίου και της ιστορίας αυτού του έθνους. Οι θυσίε των ενόπλων δυνάμεων υπέρ τη πατρίδο υπήρξαν διαχρονικά μεγάλε, αντίστοιχε του πλήθου και του μεγέθου των αγώνων που δόθηκαν για το έθνο. Όχι φυσικά γιατί υπήρξαμε ω λαό φιλοπόλεμοι. Οι Έλληνε πάντοτε προόδευαν και δημιουργούσαν υψηλό πολιτισμό μέσα σε συνθήκε ειρήνη και ευημερία. Αλλά γιατί την πανέμορφη και μοναδική πατρίδα μα, που βρίσκεται σε αυτή την αξιοζήλευτη και πλεονεκτική θέση πάνω στο χάρτη, πολλοί την ήθελαν για δική του. Γι' αυτό οι Έλληνε ήταν πάντοτε υποχρεωμένοι να κρατούν γερά το όπλον, την ασπίδα δηλαδή. Να προβάλλουν με δύναμη το δόρυ και να πολεμούν. Να πολεμούν όχι γιατί αγαπούσαν τον πόλεμο, αλλά γιατί προτιμούσαν την ελευθερία. Την ελευθερία και την αξιοπρέπεια αντί τη σκλαβιά και τη ταπείνωση. Έστω και αν αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να χύσουν το αίμα του και να θυσιάσουν ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Ενόπλου αγώνε έχουν δώσει φυσικά όλοι οι λαοί και του σεβόμαστε γι' αυτό. Οι αγώνες των Ελλήνων όμως είχαν πάντα ένα υψηλό ηθικό και πνευματικό περιεχόμενο. Και αυτό γιατί ήταν πάντα αγώνες λίγων εναντίον πολλών. Αγώνες εναντίον λαών που ζητούσαν γη και είδωρ και ερχόντουσαν για να λαιλατήσουν, να αρπάξουν και να υποδηλώσουν. Τέτοιοι αγώνε υψηλής ηθικής αξίας ήταν οι αγώνες που έδωσαν οι ηρωικοί μαραθωνομάχοι, οι υπέροχοι σαλαμινομάχοι, οι ατσάλινη πρόμαχοι των θερμοπυλών και των πλατεών και συνέτριψαν κυριολεκτικά τι επελάβνουσε εχθρικές στρατιέ, πρωτίστω όμω συνέτριψαν ηθικά το κακό. Τέτοιοι ήταν οι αγώνε που έδωσαν οι ανίκητοι Μακεδόνε του Μεγαλέξανδρου και οι υπερήφανοι Ακρίτε τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Τέτοιοι ήταν οι αγώνε που έδωσαν οι απροσκίνητοι Οπλαρχηγοί και οι Ναυμάχοι τη Επανάσταση. Οι αγέροχοι Μακεδονόμαχοι, οι θριαμβευτέ του 1213 και του Σκρά και μετά οι ατρώμητοι υπερασπιστέ των υπηρετικών βουνών, των Οχυρών και τη μάχη τη Κρήτη. Τέτοιοι ακριβώ. Ήταν και οι αγώνε που έδωσαν οι τολμηροί ιερολογίτε τη Μέση Ανατολή και οι ηρωικοί υπερασπιστέ τη μαρτυρική Κύπρου. Μια σκληρή και αδυσόπιτη πάλι του πολιτισμού με τη βαρβαρότητα. Μια πάλι μια τη ποιότητα με την ποσότητα. Ένα αγώνα του καλού απέναντι στο κακό. Λίγοι στον αριθμό πάντα οι Έλληνε. Μα πάντα σημαντικοί και με ατσάλινη ψυχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι πάντα η ελληνική ιστορία. Η τρισχελιετή ιστορία τη Ελλάδο. Τη Ελλάδος που μπορεί πολλέ φορέ να σταυρώθηκε, αλλά ιδού ζει και θα ζει πάντα γιατί έβγαζε και συνεχίζει να βγάζει τέκνα διαλεχτά και ηρωικά, έτοιμα να σηκώσουν στη δύσκολη ώρα στου ώμου του την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του έθνου. Άνδρες και γυναίκε των ενόπλων δυνάμεων, ω μέλη αυτή τη μεγάλη και τιμημένη ελληνική στρατιωτική οικογένεια, καλούμαστε σήμερα και εμεί να σκύψουμε στην ένδοξη γενεολογία μα. Καλούμαστε να θυμηθούμε του ατρώμητου προπάτορέ μα. Καλούμαστε να αναλογιστούμε ότι προερχόμαστε από ανθρώπους που νίκησαν αυτοκρατορίες, από ανθρώπους που δεν φοβήθηκαν κανένα και τίποτα, από ανθρώπους που άλλαξαν τον ίδιο το ρούν της ιστορίας, από ανθρώπους που, όπως έλεγε και ο γέρος του Μοριά, έκαναν τους εχθρούς τους να ακούνε Έλληνα και να φεύγουν χίλια μίλια μακριά. Από τη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΘΑ, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλε τι προκλήσει. Με πρώτη την άνευ προηγουμένου υβριδική επίθεση στα σύνορα του Εύρου και στη συνέχεια την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν άμεσα, μαζικά και κυρίω αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Δεν σταματήσαμε όμω εκεί. Το πλέγμα των επιχειρησιακών μα δραστηριοτήτων διεξάγεται καθημερινά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, ενισχύοντα πάντα τη διακλαδικότητα και τη διαλειτουργική συνέργειά μα με συμμάχους, φίλου και εταίρου, αποκομίζοντα εμπειρίε και πολύτιμη γνώση. Γνώση και εμπειρία που καθιστά έτσι τι ένοπλε δυνάμει μα πιο ισχυρέ, πιο έτοιμε και πιο αποτρεπτικέ από ποτέ. Δηλαδή, πιο έτοιμο πόλεμος από ποτέ και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τηρεί το διαχρονικό αξίωμα που κυριαρχεί ίδιο και απαράλλαχτο στου αιώνε. Αν θε ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο. Αυτό κατέγραψα ω κατεύθυνσή μου στην πρώτη ημερήσια διαταγή μου, την ημέρα τη ανάληψης των καθηκόντων μου. Και αυτό τηρώ ευλαβικά. Και αυτή είναι η μόνη και μοναδική συνταγή για τη διαρκή ειρήνη που επιδιώκουμε ω κράτο η προσπόλεμο προπαρασκευή οδηγεί με τα βεβαιότητα στη διαρκή ειρήνη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η δική μας που βρίθουν προκλήσεων, προβλημάτων και νεοαναθεωρητισμών. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή ή τουλάχιστον δεν τη βλέπω εγώ. Στον τομέα της αμυντικής μας διπλωματίας ενισχύθηκαν οι στρατιωτικές συνεργασίες μας με σχεδόν όλες τις βαλκανικές χώρες. Με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Με τη χώρα μα να βρίσκεται βεβαίω όλο και πιο ενισχυμένη στο σκληρό πυρήνα των αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ ω πυλώνα ασφαλείας και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τη Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή. Επίση, είναι γνωστό και έχει τονιστεί πολλέ φορέ από τα πλέον επίσημα χείλη ότι η στρατιωτική συνεργασία μα με τι ΗΠΑ της Αμερικής και τη Γαλλία βρίσκεται στο απόγειό τη η σύναψη αμυντικών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας, τις οποίες υλοποιούμε σε μια άνευ προηγουμένου αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών μας και του αμυντικού αποτυπώματός μας στην περιοχή, είναι αναφυσβήτη της αξίας για αυτούς που γνωρίζουν και παρακολουθούν. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτοί είναι πολλοί. Είναι όλοι. Επιπλέον, η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό αποτελεί σημείο αναφορά για την πολυδιάστατη προσφορά κοινωνικού έργου και παροχή πάση φύσεω συνδρομή σε περιοχέ πληγήσει από ακραία καιρικά και φυσικά φαινόμενα, χωρί να υπολείπονται βεβαίω ούτε στο ελάχιστο τη κυρία αποστολή του. Το τονίζω διαρκώ αυτό. Επίση, αναμφισβήτητο. Εξακολουθούμε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας κατά του COVID, όπου, όπως επίσης είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία, ήμασταν πρωταρχικοί συντελεστές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία της επιχείρησης Ελευθερία, με την πανελλήνια παρουσία μας στα εμβολιαστικά κέντρα, στη διανομή και παντού όπου απαιτήθηκε. Για όλα αυτά, λοιπόν, είμαι υπερήφανος για σας. Για όλα αυτά σας έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Απεριόριστο σεβασμό και εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις τεράστιες δυνατότητές σας. Το υψηλό ηθικό, ο επαγγελματισμός, το πείσμα, η αταλάντευτη θέληση, αλλά κυρίως η ισχύ των όπλων σας και η φωτιά της ψυχής σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη, όποιος και αν μας απειλήσει, όποιος και αν αποφασίσει να έρθει, όποια ώρα και αν επιλέξει να το κάνει. Όπω δεν θα κουραστώ να τονίζω ποτέ, επιθυμούμε την ειρήνη και εργαζόμαστε για αυτήν. Όμω, όποιο κάνει το μοιραίο λάθο να έρθει, να το ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο μαραθώνα, νέα σαλαμίνα και νέο 731. Και είμαι βέβαιο ότι τα ελληνικά όπλα θα δοξαστούν ακόμα μία φορά. Δίνοντα τον αγώνα τον καλό, όπω εξάλλου τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν ακόμη και για μια σπιθαμή εδάφους, για ένα βράχο, για μια ελληνική πέτρα. Γιατί όλα αυτά υπάρχουν επειδή πληρώσαμε βαρύ φοροαίματος για να τα έχουμε. Βαρύ, πολύ βαρύ. Άνδρε και γυναίκε των Ενόπλων Δυνάμεων, επευκαιρία τη σημερινή γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων και τη Παναγιά μα, τη προστάτηδό μα, σα καλώ για ακόμα μία φορά να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αποφασιστικότητα, με το ίδιο πείσμα και με το βλέμμα σα άγρυπνο παντού και πάντα, ψύχρεμοι και συνάμα ακλόνητοι, να δώσετε αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, με ακράτητη και ακάθεκτη ορμή, τη μόνη απάντηση που δίνουν οι Έλληνε διαχρονικά όταν απειλείται η ύπαρξή του ξέρετε. Την έχετε γραμμένη στο DNA σα. Μα την έχουν δώσει οι προπάτορέ μα. Είναι γνωστή σε όλου. Γιατί για μα ένα και μόνο είναι ο Άριστο Να μάχεσαι για την πατρίδα. Αυτό μάθαμε από τον Όμηρο, αυτό ακούσαμε από τον Μιλτιάδη, αυτό διδαχθήκαμε από τον Θεμιστοκλή. Αυτό παραδειγματιστήκαμε από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αυτό μα βροντοφώναξε ο Κολοκοτρόνη, αυτό μα ενέπνευσε ο Κουντουριώτη και αυτό διαπερνά σαν ιερό ρήγο τη ραχοκοκαλιά της ιστορίας μας, φτάνοντας ως το τελευταίο κύτταρο της καρδιάς μας, ως την τελευταία εκμάδα της ψυχής μας. Είς Ιωνός Άριστος, αμήνεστε περιπάτρης. Τίποτε πολυτιμότερον αυτού. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Η Παναγιά να φυλάει πάντα εσάς και τις οικογένειές σας. Ζήτω το ελληνικό έθνος, ζήτωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.